Είμαστε συμβασιούχες καθαρίστριες δημοσίων σχολείων του Δήμου Περιστερίου. Ζητάμε μόνιμη και σταθερή δουλειά, γιατί ψηφίστηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών μια νέα τροπολογία να είμαστε στα σχολεία μέχρι το τέλος του χρόνου, του 2015, το Δεκέμβριο του 2015. Και ούτε αυτό μας το εξασφαλίζει βέβαια το Υπουργείο, από ό,τι μάθαμε σε συνάντηση που είχαμε με τον κύριο Τάτσι. Ήρθαμε εδώ να συναντήσουμε τον Δήμαρχο. Ο Δήμαρχος δεν μπόρεσε να μας δει. Δεσμεύτηκε βέβαια να κλείσει κάποιο ραντεβού εξιδίων, να συναντηθούμε να μιλήσουμε για το πρόβλημά μας. Ζητάμε λοιπόν από το Δήμο μας να στηρίξει την απόφασή μας. Θέλουμε να είμαστε στη δουλειά. Ζητάμε μόνιμη και σταθερή δουλειά. Καλύπτουμε πάγιες θέσεις και διαρκείς. Και θα θέλαμε να το στηρίξει ο Δήμος. Εμείς που είμαστε 11 χρόνια στη δουλειά, από 11 και κάτω, μας πετάει στον δρόμο, προσλάβει νέο προσωπικό, δεν θέλει να συζητήσει, να πρημοδοτήσει την ανανέωση των συμβάσεων. Είναι δεδομένο και το ξέρει ο καθένας ότι είναι σημαντικό τα σχολεία να είναι καθαρά, χώροι οι οποίοι να μπορούν να υποδεχθούν τα παιδιά και τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς. Για μας είναι πάρα πολύ βασικό ζήτημα να είναι το προσωπικό στα σχολεία με μόνιμη σταθερή σχέση εργασίας, όχι περιφερόμενο, όχι με συμβάσεις μικρής διάρκειας. Το έχουμε και το αντιμετωπίζουμε και σαν εκπαιδευτική αυτό, με τους ορομείς, τους αναπληρώτες κλπ. Μόνιμη σταθερή δουλειά για όλους, και τους εκπαιδευτικούς και τις καθαρίστριες στα σχολεία.